Άλλες επιπτώσεις είχαμε, απολύσεις ενδεχομένως ή αναστολές. Είχαμε σε αρκετούς τομείς, επειδή λόγω και της κρίσης, ή με την κρίση, ας πούμε, την οποία εκφράστηκε. Λοιπόν, είχαμε αρκετές απολύσεις και εδώ έχουμε επίσης το γεγονός ότι, ότι στη Σουηδία δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των απολύσεων. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να απολύσει, ας πούμε, όσους... Α, έχουν ελεύθερο όριο απολύσεων. Ακριβώς. Υπάρχει ακριβώς. Εκεί. Οπότε αξιοποιήθηκε, εργαλειοποιήθηκε η πανδημία για να προχωρήσουν σε εργοστάσια μεγάλα, σε χώρους, σε μεγάλες βιομηχανίες, σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Μιλάμε για μεγάλα... Αξιοποιήθηκε σε εργοστάσια, σίγουρα είχαν διαβάσει για τη Volvo, για τη Skoda, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, και για, και για τη SAS, δηλαδή τη μεγάλη αεροπορική εταιρεία. Αξιοποιήθηκε, νομίζω, και σε άλλες εταιρείες, οι οποίες παράγουν εργαλεία κλπ. Ή τους βγάλαν μαζικά σε αργία, προκειμένου να μην πληρώσουν κάτι πράγμα. Ότι ακόμα μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε, που ήταν η περίοδος που τέλος πάντων ήρθαν οι περισσότεροι ή έπρεπε να έρθουν οι περισσότεροι τουρίστες, αλλά και τώρα και μέσα στα Χριστούγεννα, το κράτος επιδοτεί στους επιχειρηματίες τη διαμονή όποιων πάντα, τέλος πάντων, τουριστών ή ντόπιων ή ξένων ή ντόπιων τουριστών με ένα μεγάλο μέρος και ειδικότερα στα μεγάλα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους δηλαδή, σε όλη την παραλία του Πρωταρά, εκεί στη δεξιά πλευρά, το πω έτσι, του νησιού, αλλά και από την άλλη μεριά. Δίνει ζεστό χρήμα για να, με τη λογική του ότι πρέπει όλοι να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και ουσιαστικά επιδοτούν οι εργαζόμενοι, να σας πω έτσι, όπως αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή τις διακοπές τους και τον τουρισμό τους, γιατί αυτοί θα τα πληρώσουν ουσιαστικά πάλι από την άλλη τσέπη. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα, έχουμε διαβάσει, σχετικά με την εξάπλωση των κρουσμάτων της πανδημίας, του κορονοϊού, σε γεροκομεία στην χώρα. Είχε και μεγάλο αριθμό νεκρών ηλικιωμένων, αν δεν κάνω λάθος. Πώς συνέβη αυτό, δεν λαμβάνονταν μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των τροφίμων, υπό ποιο καθεστώς λειτουργούν αυτά τα ιδρύματα? Το μεγαλύτερο κομμάτι των ιδρυμάτων αυτών λειτουργούν σε καθεστώς συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτών των περίφημων συντήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, πολύ μεγάλο κομμάτι του προσωπικού να δουλεύει και με διαφορετικές και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί κόσμος, ο οποίος δουλεύει σε αυτά, να μην έχει την ανάλογη εκπαίδευση, ένα. Δεύτερον, όταν ήταν κρυωμένος ή οτιδήποτε, ας πούμε, τελικά, ή περνούσε κάποιο ελαφρό... κρύωμα, νόσο, ναι. Μια ελαφρή νόσο, ας πούμε, να μην δίνει σημασία ή να φοβάται ακόμα και να χάσει το μεροκάματο. Τη μιλάμε τώρα για ανθρώπους που μπορεί να δουλεύουν και μια φορά τη βδομάδα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να μπαίνει μέσα ο ιός, ας πούμε, στα τέτοια. Και βέβαια, φυσικά, το γεγονός ότι προστατευτικά μέσα, δηλαδή μάσκες, προσωπίδες και τα λοιπά, χρειάστηκε μεγάλη μάχη, να δοθεί μεγάλη μάχη και από σωματεία, προκειμένου τελικά, ας πούμε, να δοθούν. Και όχι σε όλα. Θετικά κρούσματα υπήρχαν και στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και σε μεγάλες αλυσίδες και επισητισμού και εμπορίου και σούπερ μάρκετ. Εντάξει, τώρα να σας πω την αλήθεια, στον κάθε χώρο και στην κάθε επιχείρηση ο ιδιοκτήτης και ο επιχειρηματίας το αντιμετωπίζει με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος που τα αντιμετωπίζουν. Κάποιους τους βγάζουν σε καραντίνα, κάποιους τους βγάζουν σε υποχρεωτική άδεια για να τους πληρώνουν. Εντάξει, έχουν διάφορα τερτύπια για τα οποία... Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλο θέμα και σοβαρό θέμα, γιατί είναι ακάλυπτοι οι εργαζόμενοι εκεί. Δηλαδή, τι θα κάνουν και όσο αφορά την εξασφάλιση της συνέχειας της δουλειάς τους, αλλά και όσο αφορά την προστασία τους ακριβώς από τον κορονοϊό. Καταλήγοντας, κύριε Σιμούλη, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το συμπέρασμα από τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας από την συγκεκριμένη χώρα και όχι μόνο, γιατί είναι πανομοιότυπο λίγο πολύ ο τρόπος παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις. Και το ρωτάω αυτό γιατί η Σουηδία είναι μια αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα. Έχει αναπτυγμένες παραγωγικές δυνάμεις, έχει βαριά βιομηχανία, έχει ψηλό ΑΕΠ, αν δεν κάνω λάθος,
έχει χρήματα, εν πάση περιπτώσει, που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του κόσμου, των εργαζομένων και του λαού, και δεν το κάνει. Τι μας δείχνει αυτή η κατάσταση, αυτό το παράδειγμα? Μας δείχνει ότι ακριβώς το απλώς το να υπάρχει υψηλή παραγωγή πλούτου, λοιπόν, δεν εγγυάται αυτόματα ότι και ο λαός, ας πούμε, θα μπορούσε να το καρποθεί αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τύπου εξουσία. Και εννοώ ότι εφόσον είναι στην εξουσία η αστική τάξη και υπάρχει και αστική κυβέρνηση και διαχείριση, λοιπόν, είναι σαφές ότι οι πόροι και ο σχεδιασμός θα γίνουν με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτών. Και είναι φανερό, ας πούμε, ότι τα χρήματα και ο πλούτος, ας πούμε, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διαφυλαχθούν ανθρώπινες ζωές και να ανεβεί και το επίπεδο και για την υγεία και την παιδεία, ας πούμε, των εργαζομένων και του λαού, δεν πρόκειται, ας πούμε, να δοθούν ποτέ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κάτω στο καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης. Ακριβώς.